στο να δει ρυθμές του ελαιολάδου στο Ζενίθι προσδοκίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο από τους παραγωγούς. Οι πολλές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό και με τις χιονοπτώσεις του περασμένου χειμώνα έχουν συμβάλει καθοριστικά στην σε πολλές περιπτώσεις πλήρη άνθηση των ελαιόδεντρων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου Γιώργο Κατσανέβα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποικιλία της χοντρολιάς που στο Ρέθυμνο είχε 3 χρόνια να βρεθεί σε πλήρη άνθηση. Έχουν φουλ αθώ, δηλαδή 100%. Αυτά είναι από χοντρολιά, η οποία είχε να γίνει βεντέμα τώρα 3 χρόνια λόγω της ανομβρίας και δεν γινόταν οι χιονοπτώσεις και είχαμε αυτή την αστοχία. Τα κορονέκια του Ράντα αθούν κανονικά, όπως κάθε χρόνο αυτά κάνουν μία χρονιά καλή βεντέμα, την άλλη μισή. Όποια δεν είχαν πέρυσι, φέτος είναι 100% έχουν παραγωγή. Αναφορικά με την τσουνολιά και τις κορονές, ως ήθιστε η φετινή παραγωγή θα εξαρτηθεί από τα μεγέθη της περισσινής, ωστόσο σε κάθε περίπτωση συνολικά η ελαιοπαραγωγή του 2019 εκτός απροόπτου θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένη σε αντίθεση με την περσινή που ενώ ήταν λιγοστή, ακόμα και οι τιμές διάθεσης του ελαιολάδου βρίσκονται στα τάρταρα έχοντας καταβαραθρωθεί ακόμα και στα απογοητευτικά 2,40 ευρώ. Έχει πέσει η τιμή, τώρα είναι γύρω στα 2,5-2,40, 2,30, ενώ περιμέναμε πως ανέβει πάνω από 3 ευρώ επειδή δεν υπήρχε παραγωγή πέρσι στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς η Ισπανία είχε υπερπαραγωγή. Καθοριστική σημασία για να ευοδοθούν οι προσδοκίες των ελαιοπαραγωγών είναι και η δακοκτονία. Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Ρεθύμνου, οι επόπτες της διαδικασίας θα έχουν τοποθετηθεί από τις αρχές Ιουνίου. Η επάρκεια στα γεωργικά φάρμακα των πρώτων ψεκασμών είναι ήδη δεδομένη και έτσι προδιαγράφεται μια καλή ελαιοκομική χρονιά εκτός απρόοπτου. Πιστεύω ότι φέτος θα ξεκινήσει καλή μια χρονιά για τη δακοκτονία. Γιατί είχαμε προβλήματα τα δύο τελευταία χρόνια, είχαμε προβλήματα σοβαρά. Ξεκινούσαν τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο το πρώτο ψέκασμα, το οποίο είναι πολύ κακό για τις ελιές, διότι πρέπει να ξεκινάει πάντα αρχές Ιούνιου, αναλόγως βέβαια και στις συνθήκες.